επανέλθω σε αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να επισημάνω μόνο δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η αυριανή μέρα, έστω και αν σήμερα τα μηνύματα είναι καλά, μπορεί να είναι πολύ χειρότερα. Ο αγώνας θα πρέπει να είναι συνεχής και η Επιτροπή Στήριξης του Νοσοκομείου πρέπει να ανακεντρήσει τη λειτουργία της. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής. Είναι ότι ή αποφάσεις παίρνονται στον πόδι ή το έγκλημα είναι προμελετημένο. Στη σημερινή συνάντηση έχω να καταγγείλω το εξής. Ότι έχουν κατακριουργηθεί τα στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του κέντρου υγείας Ερακλείου και παρά τις παρεμβάσεις που μου κάνουν δεξιά και αριστερά δεν μπορώ να βγάλω άκρη ώστε η πραγματική λειτουργία της ιατρικής στο κέντρο υγείας Ερακλείου να μην μπορεί και να τιμηθεί και να αποδοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, εμείς καθίσαμε χθες το βράδυ και κάναμε ένα συμβούλιο έκτακτο. Για να μην έρθω εδώ, είμαι τις δικές μου απόψεις. Πιστεύω ότι αυτές οι απόψεις εκφράζουν και πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης μας. Με τις συζητήσεις που έτσι το κάνει. Για τον τρόπο αυτό, πάρω ένα χαρτάκι σύντομο, δεν θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Και να πω και εγώ δύο απόψεις μετά. Σήμερα, 11 Ιουλίου του 2011 και με αφορμή την αυριανή σύγκριση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας, είναι και η Επιτροπή Διαβούλευσης εδώ σήμερα. Συνεδρία εκτάκτου και γι' αυτό με αυτή την ιδιότητα είμαι εγώ εδώ. Συνεδρία εκτάκτου στο τέταρτο σύμβολο του Συλλόγου μας, ώστε να αξιοδοτήσει τον εκπρόσωπο και πρόεδρο του Συλλόγου μας για τη θέση μας στο κέριο θέμα της κομμάτια του νοσοκομείου Κυφαρισίας. Μετά από διεξοδική και γόνιμη συζήτηση, καταλήξαμε στις εξής θέσεις. Η παροχή των υπηρεσιών της πολιτείας στον τομέα της υγείας δεν χρήζει κομματικής, πελατειακής και ψηφοδιακής εκμετάλλευσης. Οφείλουμε εμείς να κόψουμε αυτό το παλιό λόγο πρώτο για να μπορούμε μετά να απαιτήσουμε την απαγκίστρωση της κρατικής μηχανής από αυτή την γάγκρεμα. Οι παροχές στον τομέα αυτό πρέπει να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές. Τέτοιες ώστε να έχουμε τις ψηλότερες δυνατές υπηρεσίες και τις λιγότερες πιθανές αστοχίες και λάθη. Οφείλουμε και ιδιαίτερα στην παρούσα την κυρία να σταθούμε υπεύθυνα απέναντι στο θέμα της αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής στις παροχές προς τις πολίτες της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στην ανταποκριτικότητά της. Ο Σύλλογος μας τάσσει τη φέτη σαν ανάπτυξη του παρελθόν, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και στα πιο επίγοντα ή ακραία περιστατικά, έτσι ώστε να έχουμε τις πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν. Ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας δεν το θέλουμε. Ένα νοσοκομείο που θα συντηρείται με εκάστοτε κομματική πελατεία σε βάρος Έλληνα φορολογούμενο δεν το θέλουμε. Θέλουμε ένα νοσοκομείο που να αντιμετωπίζει τα εκπαιδευτικά περιστατικά με τη μέγιστη επιστημονική και τεχνολογική επάνωση. Αν η δυνατότητα για ουσιαστικές νοσοκομειακές παροχές είναι σε επίπεδο της Ελλάδας, οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Αν αυτή η δυνατότητα φαίνεται ότι μπορεί να οργανωθεί σε επίπεδο του Δήμου μας, θα πρέπει μετά από υπεύθυνη στάση να την διεκδικήσουμε. Με τίποτα όμως δεν θα πρέπει σήμερα να πάρθει μια απόφαση που να αποκουλώνει το πρόβλημα, να ευλογεί τα γένια μας και να καλύπτει τα αυτιά των κομματικών πελατών. Αρκετά πληρώσαμε. Δεν μπορούμε πια ούτε να παίζουμε με το κρατικό κορμπανά, ούτε να στηρίζουμε πρακτικές κοινοτροπίες που μας ολίγησαν σε αυτό το χάρι. Καλούμε τους κύριοι υπεύθυνους του τομέα, ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό διοίκηση και φορείς της πόλης να αποτινάξουν από πάνω στην όποια κομματική και εξουσία σχέση και να συλλάβουν για την ορθότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να σας αναφέρω ότι θέλω να σας πω μάλλον ότι από τη σημερινή συνάντηση εγώ μέχρι τώρα τουλάχιστον είμαι απογοητευμένος. Είμαι απογοητευμένος για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η παρουσία εδώ των ομιλητών, αν εξαιρέσουμε μία-δύο έτσι τοποθετήσεις, οι οποίες είχαν μία αξία, δεν έχει να κάνει με την ουσία του προβλήματος. Ψάχνουμε δηλαδή να κρατήσουμε ένα νοσοκομείο με νύχια με δόντια όπως είναι και όπως έχει και να το συνεχίσουμε, να το δουλειάζουμε και να το οδηγούμε σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να έχουμε καταλάβει τίποτα. Δεύτερον, μιλήσαν τρεις άρχοντες εδώ της πόλης μας. Ο Τέος Μάκης και οι δύο δήμαρχοι που επιτέλεσαν. Δεν αναφέρθηκε κανένας. Εγώ θα περίμενα τουλάχιστον μία κριτική να πούνε πόσο προχωρήσαμε στη διάρκεια που ήταν άρχοντες και φτάσαμε το νοσοκομείο σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Επίσης δεν είναι εδώ Συγγνώμη κύριε Σμένη, να σα λίγο. Σήμερα είναι συγκεκριμένο το δημοτικό συμβούλιο που γίνεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Τρόπλε, σας παρακαλώ.